Θα πεθάνω εν πλήρη πολέμο. Ποιο να πρωτοπολεμήσω? Το Θεό. Εμένα ο Θεός είναι φίλος μου. Συνομιλώ μαζί του, μ' ακούει και τον ακούω, τα πάμε μια χαρά. Όσοι λένε πως δεν υπάρχει Θεός είναι σκατάδες. Άμα βλέπω όμως πόσα λάθη έκανε, ύψιστε, τι να σου πω, λέω πόσο άθεος είμαι, Θεέ μου. Τι τα θες? Το μόνο σίγουρο στη ζωή είναι ο θάνατος. Α, και η πληρωμή των φόρων από τους μία τσίδες. Και εσύ, τι έκανες Μπαρμπαγιάννη, θα μου πείτε? Τι έκανα? Περπάτησα, τραγούδησα και χάρηκα την πάσα μου χαρά και πάσα λύπη. Έπινα δίψινο νερό και έβλεπα βλέπινα τον κόσμο. Γέλασα και έκλαψα. Όποιον δεν γνιαζόμουν, τον άφηνα ήσυχο και πράω. Και όποιον αγάπαγα, αν και χριστιανός, δεν του βγάζα το μάτι. Τέλος πάντων, με χαιρόταν και τη χαίρομαν τη μάνα φύση που με γέννησε κάνοντας τούμπες στα γρασίδια. Και έζησα και γέρασα. Φεύγοντας, κατεβάζοντας τη σκούφια μου, θα πω κι εγώ ότι είχε πει και ο Ζαχαρίας Παπαντονίου στον Κύριο προσευχώντας τον. Σε ευχαριστώ για τα βουνά και για τα δάσα που είδα. Όταν έρθει η ώρα του φευγιού μου, φυλάξτε με από τους εφημεριτζίδες, τους τηλεορατζίδες, τους ακαδημαϊκούς, τους λέτσους. Η γνώση τους ξεκινάει από την άγνοια και καταλήγει στη σύγχυση. Τους έχω σε υπόλοιψη τόσινο ταπεινά υποφαινόμενος κατά το αίμα και των λόγων πληβίως, όσοι έχω και τους προγάστορες και τις λιλιά φορούσες που συντσιπουσιάζονται υπέρ των απόρων της πόλεως. Τους δει ευγνώμονας να είναι δια την χριστιανική ισοτιμία τους. Μπορεί να είναι αθώοι, αφελείς ή ανεύθυνα υπεύθυνοι. Εμένα όμως μου κάθονται στο στομάχι. Σαν έρθει η ώρα λοιπόν να επιστρέψω ανεπιστρεπτής στη μάνα γη, δύο πράγματα θενάνε της ταπεινότητός μου η κορυφαία ταπείνωσης. Που από τη μια μεριά θα με βρίζουνε με εκείνο το συγχώρησον των ανάξιων δούλων σου δέσποτα, εμ δούλος, εμ ανάξιος. Και που από την άλλη οι τα πρώτα λιλιά φέρονται στην κοινωνία του κατεστημένου έχουν να κάνουνε καραγκιοζομπερτιλί και αυτοί. Κι εγώ, τι να σου κάνω πεθαμένος άνθρωπος? Χαίρετε. Λυπάστε.